Εκ μέρους του ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων, θέλω να ευχαριστήσω την κομματική οργάνωση Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας για την ευκαιρία που μας δίνεται για να πούμε τα προβλήματα της σχολικής στέγης, της ειδικής εκπαίδευσης καθώς και της θέσης μας για αυτήν. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για τις παρεμβάσεις, τις ερωτήσεις που έφερε στη Βουλή, καθώς και την πολύμορφη στήριξη που αρήχε στους αγώνες μας για την ανάδειξη των προβλημάτων στέγασης των ειδικών σχολείων και της ειδικής αγωγής γενικότερα. Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι αποπέδια της υποβαθμισμένης δημόσιας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να καλύψει τις σύνθετες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες, παρόλο που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μένουν ουσιαστικά εκτός εκπαίδευσης, γιατί δεν υπάρχει ούτε το ανάλογο επιστημονικό και εκπαιδευτικό, ούτε η προσωπικό, ούτε οι ανάλογες υποδομές. Με αποτέλεσμα, παιδιά που έχουν τη δυνατότητα με την κατάλληλη εκπαίδευση να μορφωθούν και να ενταχθούν στην κοινωνία, περιθωριοποιούνται και καταλήγουν φθηνό εργατικό δυναμικό. Τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν τις υποδομές να δεχτούν παιδιά με κινητικά προβλήματα, μα ούτε ένα παιδί καν με σπασμένο πόδι. Και έτσι παρατηρούμε πολλές φορές να τσουβαλιάζονται στα ειδικά σχολεία παιδιά με δυσανάλογες παθήσεις και σε ένα τμήμα να υπάρχουν παιδιά με αυτισμό, νοητική στέρηση, τυφλά, κοφά που χρήζουν ειδικής αγωγής και παιδιά με κινητικά προβλήματα που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Τα ειδικά σχολεία που βρίσκονται στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν το σύνολο των παιδιών με αναπηρίες, καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν με όρους εκπαίδευσης και ασφάλειας. Έτσι, στο σύνολό του σχεδόν είναι υπεράριθμα, χωρίς το ανάλογο εκπαιδευτικό, βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία ενός ειδικού σχολείου. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ανάγκες ούτε στο ελάχιστο. Απ' την άλλη, έχουμε και ειδικά σχολεία φαντάσματα, όπως είπε και ο προηγούμενος, όπως στην πόλη μας, που υπάρχει ειδικό σχολείο στα χαρτιά με οργανικές θέσεις, αλλά δεν υπάρχει το κτίριο. Στην ερώτηση, γιατί δεν χτίζεται το σχολείο τόσα χρόνια, η απάντηση είναι γνωστή. Δεν υπάρχουν πόροι, τα δημοσιονομικά μας δεν επιτρέπουν και πολλά άλλα. Αλήθεια. Πόσο προκλητικά ακούγονται αυτά στους γονείς παιδιών με αναπηρία, όταν την ίδια στιγμή μοιράζονται τα εκατομμύρια σαν τα στραγάλια για επενδυτικά πακέτα, για φοροαπαλλαγές, για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Πάρα πολλά επίσης από τα σχολεία που λειτουργούν, όχι μόνο είναι σε άθλια κατάσταση, αλλά είναι και επικίνδυνα για την ασφάλεια των παιδιών. Όπως για παράδειγμα στο Ενεγίλ Περιστερίου, ενώ σε άλλα κάνουν μαθήματα ακόμα και σε κοντέινερ, Μυτιλίνη, Ηράκλειο, Κρήτης, Σιτία κλπ. Στην πλειοψηφία τους, τα ειδικά σχολεία συστεγάζονται με τα τυπικά με ό,τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτό, ειδικά στο θέμα της ασφάλειας για τα παιδιά με αναπηρία. Ακόμα και στο Δήμο της Αθήνας, στο μεγαλύτερο της χώρας, η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική. Για παράδειγμα, στην ΕΛΕΠΑΠ, με τα δύο ειδικά δημοτικά και το τμήμα πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης που λειτουργούν στον τρίτο όροφο. Τι θα γίνει αν συμβεί ένα σεισμό σε μια πυρκαγιά, πώς θα φύγουν τα παιδιά από εκεί? Πιστεύουμε ότι αυτή η κατάσταση που υπάρχει σε όλα τα ειδικά σχολεία της Ελλάδας συντηρείται συνειδητά και διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Ο σκοπός τους είναι να συκοφαντηθεί το ειδικό σχολείο για να μπορέσει να κλείσει πιο εύκολα, μιας και από χρόνια είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων στο όνομα της δίθεν ένταξης και της συμπερίληψης. Αυτό επιβεβαιώνεται με το πιο συγκεκριμένο τρόπο με το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία της Κυβέρνησης που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Νοέμβρη του 2020 και προβλέπει ξεκάθαρα το κλείσιμο των ειδικών σχολείων και όσων δημόσιων δομών έχουν απομείνει. Για τον απλούστατο λόγο, το παιδιά των λαϊκών οικογενειών, τα παιδιά μας και πιο πολύ και πιο ειδικά τα παιδιά με αναπηρίες θεωρούνται κόστος για τις κυβερνήσεις τους και για τα κόμματά τους. Κόστος που πρέπει να περικοπεί, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα πεδίο κερδοφορίας λαμπρό για τις ιδιωτικές δομές πρόνοιας και ειδικής αγωγής. Είμαστε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών μας μεσαιωνικού τύπου. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε με αυτή την αλματώδη ανάπτυξη της επιστήμης, τεχνολογίας και της παιδαγωγικής να παρακαλάμε για τα στοιχειώδη. Δεν συνεννούμε σε καμία περίπτωση και δεν δεχόμαστε να αντιμετωπίζονται τα παιδιά μας σαν κόστος, σαν αναλώσιμα. Διεκδικούμε
δωρεάν ειδική αγωγή υψηλού επίπεδου σε σύγχρονα κτίρια με όλο το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την ολόκληρη ανάπτυξη των παιδιών που θα τα βοηθήσει να ενταχθούν στην κοινωνία και στην παραγωγή. Και τώρα, μπροστά στις επικείμενες εκλογές, γυρίζουμε την πλάτη σε όλους αυτούς που με τις πολιτικές τους υποβαθμίζουν διαρκώς τις ανάγκες των παιδιών μας και τα καταδικάζουν στην εξαφλίωση, συντηρούν τις προκαταλήψεις και τον ρατσισμό με το μανδύα της φιλανθρωπίας και της συμπόνιας. Δεν θα τους δώσουμε την ευκαιρία να φτιασιδώσουν τη σάπια εικόνα τους, παριστάνοντας τους ευαίσθητους τους μπροστά στις εκλογές με το να μας θυμούνται μια φορά στα 4 χρόνια. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις ανάγκες μας. Παραμερίζοντας κάθε αυτόκλητο σωτήρα, οργανώνουμε τον αγώνα μας σε συμπόρευση και κοινή δράση με τους εκπαιδευτικούς, με τους ειδικούς επιστήμονες και όλους τους εργαζόμενους για μια κοινωνία που κάθε παιδί θα έχει τη ζωή που του αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ.